Πεδίο μάχη στο Παρίσι. Στην κεντρική πλατεία της γαλλικής πρωτεύουσας, πάνω από 4.000 πολίτες συνεχίζουν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ τις διαδηλώσεις. We're all very angry about this law. It's really unfair for everyone. Η απόφαση του Μακρόν να περάσει με προεδρικό διάταγμα το νομοσχέδιο για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, χωρίς αυτό να έχει συζητηθεί στη Βουλή, έχει προκαλέσει σφοδρές αναταραχές στη χώρα. You feel it's anti-democratic. Yes. Πάνοπλοι αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών για να διαλύσουν το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στη Place de la Concorde, κοντά στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης. Οι διαδηλωτές ανάβουν φωτιές και ρίχνουν καπνογόνα για να εξουδετερώσουν τη ρήψη δακρυγόνων. Οι αρχές προβαίνουν σε άλλες 61 συλλήψεις. But the police were very quick in dispersing them using tear gas to get them out onto the smaller streets. Στα ανατολικά της χώρας, στη μικρή πόλη Ντιζόν, διαδηλωτές σκένε ομοιώματα του Μακρόν και της Γαλλίδας Πρωθυπουργού Ελίζαμπεθ Μπόρν, αφού τα έχουν περιλούσει πρώτα με πετρέλαιο. Επεισόδια ξεσπούν και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Καζάνια που βράζουν Μασαλία και Λιόν. The big question now is whether or not the strikes, the demonstrations and even the riots become more frequent in the days, weeks and months to come and bring paralysis to this country. Την ίδια στιγμή, η κεντροαριστερή συμμαχία της αντιπολίτευσης με επικεφαλής το Μελανσόν και το ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν έχουν καταθέσει δύο προτάσεις μορφής κατά της κυβέρνησης που αναμένεται να συζητηθούν από τη Δευτέρα.